το τσιγάρο. Το τσιγάρο είναι μία απόλαυση και ένα βάσανο μαζί. Το πρόβλημα με το τσιγάρο είναι ότι το συνδέεις, και έτσι δυστυχώς κάνω κι εγώ, με όλες τις στιγμές χαλάρωσης, χαράς και διασκέδασης, και την ίδια στιγμή με όλες σου τις μαύρες στιγμές, τις δυσκολίες, το άγχος σου, το στρες σου. Άρα με έναν τρόπο θεωρείς ότι είναι απαραίτητο για κάθε στιγμή της ζωής σου. Ήμουν καπνιστής για περίπου 10 χρόνια. Το είχα ξεκινήσει μικρός. Ήμουνα από τα κλασικά παιδιά που ξεκινάνε το τσιγάρο για αίσθηση ανδρισμού, για να κοινωνικοποιηθώ σε σχέση με τις παρέες που έκανα, γιατί καπνίζανε και κάποιοι άλλοι φίλοι μου. Τέλος πάντων, να νιώσω πιο άντρας σιγά-σιγά. Μία πολύ εσφαλμένη εντύπωση που έχουν πάρα πολλοί νέοι. Ουσιαστικά δεν είχα κάποιο πρόβλημα, κάπνιζα αρκετά και δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο θέμα σε αυτό. Η σχέση με το τσιγάρο ήταν πάντα μία σχέση αγάπης και μίσους, μία, θα έλεγα, μακροχρόνια σχέση. Ευτυχώς είμαι από τους τυχερούς που ξεκίνησα το τσιγάρο μάλλον αργά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μετά τα 25. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει προσπάθειες να το κόψω κάποιες φορές στη ζωή μου, νομίζω 3 τουλάχιστον. Η μία εξ αυτών ήταν για 3 ολόκληρα χρόνια. Που είχα πάθει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αλλά δυστυχώς μετά το ξανάρχισα, μετά από τα 3 αυτά χρόνια. Μετά, κατά διαστήματα, όταν είχα μια δύσκολη παράσταση, κυρίως σε τραγωδία ή στην Επίδαυρο, το έκοβα πάντα στη διάρκεια της παράστασης, γιατί δεν μπορούσα να τα απεξέλθω στα επαγγελματικά μου καθήκοντα. Καπνίστρια αρκετά χρόνια, αλλά όχι φανατική. Θα έλεγα ότι κατάφερα, μετά από πολύ κόπο, να είμαι καπνίστρια διασκέδασης. Περιορίζω το κάπνισμα μόνο σε μορφή διασκέδασης και μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Δεν θέλω οι άνθρωποι που είναι γύρω μου, το σπίτι μου και οι άνθρωποι που αγαπώ να έχουν να υποστούν τη βλαβερή αυτή συνήθεια. Λίγοι άνθρωποι καταφέρνουν να κόψουν το κάπνισμα ή να το ελαττώσουν τόσο περιστασιακά όσο κατάφερα εγώ. Βεβαίως αυτό γνωρίζω πια μετά από πολλές απόπειρες να το κόψω, ότι είναι εντελώς εγκεφαλικό, εντελώς ψυχολογικό. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να το βγάλω από τη ζωή μου, ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής. Πιστεύω θα το ξαναπροσπαθήσω και θα τα καταφέρω. Είναι μία απόφαση. Πρέπει να έρθει η στιγμή, το ξέρω, που θα πάρω αυτή την απόφαση. Άρχισα να καπνίζω στα 32 μου χρόνια. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πέσω θύμα του τσιγάρου, γιατί πάντα κορόιδευα τους καπνιστές συναδέλφους. Το συνάφι μας γενικώς καπνίζει πολύ. Είναι μία δουλειά που έχει στρες. Κάθε βράδυ 9 η ώρα που να φτάνει σε μεγάλες εντάσεις που στη ζωή τις φτάνει σε διάστημα χρόνων. Αυτό νομίζω συντελεί πολύ στο ότι γενικώς οι ηθοποίοι καπνίζουμε. Από τη στιγμή που άρχισα να καπνίζω, φουλάρισα στα 2 πακέτα και έτσι πέρασαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Οι άλλοι που μπαίνουν στο δωμάτιό μου δεν μπορούσαν να καθίσουν ελάχιστα. Συνέχισα, είχα κάποια προβλήματα με την υγεία μου λόγω του τσιγάρου, δεν είχα αντοχή, η δουλειά μου ήταν τέτοια που δεν μου επέτρεπε το τσιγάρο να έχω πολύ αντοχή στη δουλειά, να τραγουδάω, να παίζω, να ανεβαίνω σκάλες, κουραζόμουν πολύ εύκολα. Δεν το κόβω όμως, μου άρεσε να το κρατάω στο χέρι, να κάνω το μάγκα. Το κάπνισμα καταρχήν σκοτώνει. Δημιουργεί καρδιακές παθήσεις, δημιουργεί καρκίνους. Για αυτούς λοιπόν που
θέλουν να καταλήξουν λόγω του καπνίσματος εκεί που είναι να καταλήξουν, καταρχήν θα πρέπει να τους πει ο καθένας ότι θα πρέπει να τα σταματήσουν. Το πρόβλημα δημιουργείται σε αυτούς που δεν μπορούν να τα σταματήσουν, δεν μπορούν να το κόψουν. Στη συνέχεια είχα αρχίσει να βλέπω, ειδικά στη διάρκεια των παραστάσεων, ότι είχα αρχίσει να έχω πολύ, πολύ έντονη κούραση, το σώμα μου κουρασμένο, ένιωθα τη φωνή μου κουρασμένη. Υπήρχε μια αίσθηση λίγο ότι πια δεν άντεχα το τσιγάρο και το τσιγάρο δεν άντεχε εμένα. Τα τελευταία χρόνια κατάφερα να μεταστριφτάνω το ελαττώσω αρκετά, δηλαδή να πηγαίνω λιγότερο από 20. Αυτή τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση, φουλάρισα πάλι το τσιγάρο. Δηλαδή νιώθω ότι αυτό θα μας κάνει πιο βαρύς καπνιστές από ό,τι ήμασταν. Και δεν εννοώ μόνο να πλήττεσαι προσωπικά που όλοι πλητόμαστε, αλλά με το να ενημερώνεσαι, να διαβάζεις βιβλία αντίστοιχα και να ακούς τις ειδήσεις, μπαίνεις σε μια διάρκεια έντασης και παλμού, ας πούμε, επί 24 ώρου βάσεως και νομίζω ότι αυτό θα το χειροτερέψει το πρόβλημα. Είμαι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και το θέμα του αντικαπνιστή. Ή μάλλον το θέμα είναι να μην καπνίζουμε. Και ως πλέον κατάλληλος, ως πλέον φανατικός αντικαπνιστής, ναι, θα συμβούλευα να μην καπνίζουμε. Ποτέ. Ή τουλάχιστον να το ελαττώσουμε. Δεν κάπνισα ποτέ. Είμαι από αυτούς τους τυχερούς, όπως λένε οι φίλοι μου. Έχει βέβαια και τα υπέρ, έχει τα κατά του. Δηλαδή, γιατί να τρώσω ως παθητικός καπνιστής όλο αυτό το πράγμα. Είναι άδικο για αυτούς που δεν καπνίζουν. Ο διαχωρισμός της αίθουσας, εάν αυτό είναι δυνατόν, ή το τάδε μπάρο που ξέρεις ότι επιτρέπεται το κάπνισμα, γιατί και για μας που καπνίζουμε είναι πραγματικά αφόρητο. Είμαστε λίγο σαν λεπροί, δηλαδή βγες έξω κτλ. Αλλά σαφώς υπάρχει ένα επιχείρημα για την υγεία των άλλων ανθρώπων. Καταρχήν να σας πω ότι δεν θέλω να το κόψω τελείως το τσιγάρο, γιατί το θεωρώ μία από τις μικρές απολαύσεις που έχουμε. Θα ήθελα όμως να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να το ελέγχω. Δηλαδή, αν θα ήταν δυνατόν να μην καπνίσω, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες ή να καπνίζω 2-3 τσιγάρα τη μέρα ή να είναι αυτό υπό έλεγχο. Δεν θέλω, νομίζω ότι κατά βάση δεν θέλω να το κόψω εντελώς. Αυτό είναι το θέμα μου. Εάν πίστευω ότι κάποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει σε σχέση με αυτό, δεν ξέρω αν αυτός μπορεί να είναι γιατρός ή οτιδήποτε άλλο, ή ο εαυτός μου ή κάποιοι άλλοι φίλοι, πολύ ευχαρίστω θα το έκανα. Αυτοί λοιπόν που δεν μπορούν να κόψουν το κάπνισμα, τι γίνεται? Σε αυτούς έχουμε να πούμε το εξής. Ισορροπία, παν μέτρων άριστον. Όσο μπορείτε να καπνίζετε λιγότερο, για να είστε και εσείς πιο ήρεμοι, λιγότερο στρεσαρισμένοι, αλλά και το σώμα σας λιγότερο άρρωστο. Ναι, το κάπνισμα μπορεί να είναι μια ευχαρίστηση για πολλούς, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι μια βλαβερή συνήθεια που επιβαρύνει την υγεία μας, την επιδερμίδα μας και σε αυτές τις εποχές και την τσέπη μας. Οπότε είναι καλύτερο να κόψουμε το κάπνισμα, και εγώ μαζί σας, για να μην επιβαρύνουμε την υγεία μας, την υγιή μας όψη και την τσέπη μας. Το αποφάσισα το Φεβρουάριο και το κόψα το Μάιο, αλλά όλο αυτόν τον καιρό, 3 μήνες, το δούλευα μες στο μυαλό μου και είπα ότι την τάδε ημερομηνία, την τάδε ώρα θα το κόψω. Και όταν ήρθε αυτή η ημερομηνία, ήμουνα έτοιμος και το κόψα. Είχα προβλήματα τον πρώτο καιρό, πρώτες 2, 3, 5, 10 μέρες, ένα μήνα. Αλλά μετά, όσο περνούσε ο καιρός, έβλεπα ότι αντέχω μια μέρα ακόμα, αντέχω μια μέρα ακόμα, αντέχω μια μέρα ακόμα. Και κάποια στιγμή ο μήνας έγινε 2 μήνες, έγινε 3, 5, 6, ένας χρόνος. Και κάποια στιγμή είπα, ενώ μου έδιναν φίλοι να καπνίσω, έλεγα όχι, γιατί είναι κρίμα, ένας χρόνος πέρασε. Δώσε πνοή στην καρδιά σου και κυρίως βγάλε τον καπνό από τα αυτιά σου.